Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 26 Αυγούστου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Πυρετοδός εργάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο γραφείο του Τάκη Θεοδωρικάκου για να ετοιμάσουν το προσχέδιο νόμου για το νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο θα αντικαταστήσει την απλή αναλογική που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και που οδηγεί σε κυβερνησία. Οι αλλαγές στο σύστημα θα συνδυαστούν με την ψήφο στους Έλληνες και του εξωτερικού, που θα αποτελέσει μια μείζωνα αλλαγή στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, ενώ θα επιδιωχθεί και η συνένεση των άλλων πολιτικών δυνάμεων και κυρίως του κοινάλ. Η ψήφος του κινήματος αλλαγής είναι κομβική, αφού χωρίς τη θετική στάση του κινήματος αλλαγής, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές. Θα έρθουμε τώρα να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία. Καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αναζήτηση 850 εκατομμυρίων ευρώ κινείται ο νέος πρόεδρος της επιχείρησης, ο νέος πρόεδρος της ΔΕΗ, ο Γιώργος Στάσης, ενώ την είσοδο στρατηγικού επενδυτή προτείνει σε συνέντευξή του στο Έθρο ο πρώην υπουργός, ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος. Θα τα δούμε αναλυτικά τι λέει ο Στάσης και τι λέει ο Κουκουλόπουλος. Να ξεκινήσουμε από το μείζον θέμα που αφορά το ενεργειακό κομμάτι. Τον ενεργειακό σχεδιασμό που έχει υπομειστεί να φέρει σε πέρα και να υλοποιήσει η κυβέρνηση, με δεδομένο ότι η ΔΕΗ αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, αυτό το διάστημα πρέπει οπωσδήποτε να εξοικονομηθούν το αργότερο μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν, τόσο ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Χατζηδάκης, όσο και ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΔΕΗ, ο κ. Στάσης, προσπαθούν να βρουν όλες εκείνες τις πηγές για να μπορέσουν να καλύψουν αυτά τα οικονομικά κενά τα οποία έχουν προκύψει μέσα από τη λειτουργία της ΔΕΗ. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός τόσο σε επιτελείο Υπουργείου αλλά και σε επιτελείο διοίκησης της ΔΕΗ, γιατί αυτά τα λεφτά θα πρέπει να εξοικονομηθούν μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και στρατηγικές. Να θυμίσουμε εδώ στους φίλους τηλεθεατές ότι ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός, είχε δηλώσει ότι θα πρέπει να βρούμε πηγές οι οποίες άμεσα θα συνεισφέρουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό των 750 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους βέβαια και με ρεπορτάζ της εφημερίδας capital.gr, εδώ βλέπουμε ότι τα λεφτά τα οποία θα συγκεντρωθούν θα είναι πάνω από 750 εκατομμύρια, θα είναι κοντά στα 850 και αυτά θα προκύψουν μέσα από πρόσθετες κεφαλαιακές ενέσεις από πέντε πηγές. Ποιες είναι αυτές οι πηγές? Είναι τα ΙΚΟ, είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα ΔΗ, η κατάργηση των ΟΜΕ, η προσαρμογή των τιμολογίων με ταυτόχρονη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για να μην πληγούν οι καταναλωτές. Τώρα, τι προσδοκά η κυβέρνηση από όλο αυτό το κομμάτι? Οι πέντε πηγές ενίσχυσης μπορούν να φέρουν στο ταμείο της ΔΕΗ ποσό ανάμεσα στα 800 με 850 εκατομμύρια ευρώ, Δημήτρη. Συγκεκριμένα, από τα ΙΚΟ, δηλαδή από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το ποσό που μπορεί να δοθεί άμεσα είναι της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Από την κατάργηση των ΟΜΕ, το όφελος της ΔΕΗ σε αιτήσια βάση ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια, ενώ ένα μεγάλο ποσό θα προκύψει τώρα από τις αυξήσεις στα τιμολόγια που θα απορροφηθούν μέσα από τη μείωση του ΦΠΑ αλλά και τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ, οδηγώντας σε ουδέτερα αποτέλεσμα για τους καταναλωτές. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει ήδη τι θα πράξει για να μπορέσει να βρει και να εξοικονομήσει όλα τα λεφτά. Αυτό είναι θετικό. Θετικό. Ό,τι αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο και τη διοίκηση του ομίλου του ΔΕΗ. Τώρα, στον αντίποδα έρχεται ο πρώην υπουργός, ο δυτικός μας, ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Έθνος κάνει λόγο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει άμεσα στη ΔΕΗ στρατηγικός επενδυτής για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος επίλυσης διαφόρων προβλημάτων. Ακόμη, ο κύριος Κουκουλόπουλος κάνει λόγο ότι θα πρέπει να είναι ισχυρό το management της εταιρείας, ενώ δεν έμεινε μόνο στο κομμάτι της ΔΕΗ, μίλησε για πολλά πράγματα. Μίλησε για την εικόνα του κινήματος αλλαγής, το οποίο συγκέντρωσε στις τελευταίες εκλογές 8% και είπε ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση και με το 8%. Είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Έθνος. Πάντως, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό και θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά το κίνημα αλλαγής που ανέφερε. Τώρα πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Εδώ θα έρχονται αλλαγές, τις ανέπαφες συναλλαγές, τις κάρτες. Από τις 14 του Σεπτέμβρη. Οι αλλαγές στο κομμάτι βέβαια των συναλλαγών γίνονται σχεδόν καθημερινά το τελευταίο διάστημα. Πολλοί είναι αυτοί πάντως, να πούμε, που χρησιμοποιούν κάρτες και καλό είναι να χρησιμοποιούν κάρτες για να μπορέσουν να έχουν και το αφορολόγητο όσο χρειάζονται. Και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί αυτές οι αλλαγές έχουν και οικονομικές έξτρα επιβαρύνσεις. Σημαντικές λοιπόν αλλαγές έρχονται από τις 14 Σεπτεμβρίου στις ανέπαφες συναλλαγές, καθώς σε εφαρμογή θα τεθεί ο νέος κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωμών. Αναλυτικότερα, από τις 14 του μηνός, όλες οι ανέπαφες συναλλαγές έως του ποσού των 25 ευρώ χωρίς την καταχώρηση του κωδικού PIN σε τερματικό POS με χρεωτικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες θα πραγματοποιούνται με όριο έως το ποσό των 150 ευρώ συσσωρευτικά. Κάθε φορά που θα πραγματοποιείται οποιοδήποτε είδος συναλλαγή με χρήση κωδικού PIN,
Το όριο των 150 ευρώ θα μηδενίζεται. Επομένως, δεν θα παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης απεριόριστων διαδοχικών ανέπαφων αγορών χωρίς τη χρήση του κωδικού PIN. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και νέα δεδομένα μέχρι και σήμερα. Εντάξει, τώρα μέχρι 25 ευρώ, αν έχεις ανέπαφη κάρτα, τα παίρνει κατευθείαν, δεν χρειάζεται να βάλεις τον κωδικό PIN. Μετά από τα 25 βάζεις τον κωδικό. Μπράβο, αυτό θα πρέπει ο καθένας να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί αυτό αφορά τους καταναλωτές. Υπάρχουν νέα δεδομένα. Τις επόμενες μέρες θα ενημερώσουμε αναλυτικότατα για τις αλλαγές και πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τις ανέπαφες συναλλαγές μας. Δεν ξέρω, έχεις κάτι τώρα, πάμε στις συντάξεις. Να πάμε στις συντάξεις. Πριν ναι, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Είμαστε στο μέτωπο της οικονομίας, επειδή η εβδομάδα αυτή είναι η εβδομάδα των συντάξεων. Και ποιοι πληρώνονται, και πάντως έχουμε, περιμένουν πότε θα το πληρωθούν. Να πούμε ότι το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου την 5η 29 Αυγούστου. Επίσης το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Σεπτεμβρίου την 5η 29 Αυγούστου. Για τα υπόλοιπα ταμεία, οι συντάξεις θα πληρωθούν ως εξής. Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την 5η 29 Αυγούστου. Ο ΑΕ θα καταβάλει συντάξεις Σεπτεμβρίου την 3η 27 Αυγούστου. Ο ΟΓΑ θα καταβάλει συντάξεις Σεπτεμβρίου την 3η επίσης 27 Αυγούστου. Το ΕΤΑ μισθωτών θα καταβάλει τις συντάξεις την 3η 27 Αυγούστου. Ο ΕΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων την 3η 27 Αυγούστου, ενώ τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ μισθωτών θα καταβάλουν τις συντάξεις την 5η 29 Αυγούστου. Τώρα, οι προσωρινές συντάξεις ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πυροσβεστικού σωμάτων του Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν την 5η 29 Αυγούστου. Η πληρωμή τώρα των επικουρικών συντάξεων. Επικουρικές συντάξεις ΕΤΕΑΕ Σεπτεμβρίου 2019 θα γίνει την 3η 3 Σεπτεμβρίου 2019. Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλει για επικουρικέ συντάξει Σεπτεμβρίου επίση την 3η 3 Σεπτεμβρίου 2019. Όχι, αυτό είναι καλό, αυτή είναι η εικόνα που σε ό,τι αφορά τι καταβολέ των συντάξεων. Η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα καθαρά των συντάξεων. Τέλο του μήνα. Λογικό είναι τέλο Αυγούστου και πρέπει να πληρωθούν όλοι οι πολίτε. Τώρα πάμε στη φοιτητική στέγη. Δύσκολο είναι το να βρει φοιτητική στέγη σε Κοζάνη, Καστοριά και Φλόρινα τώρα. Δημήτρη, η κρίση. Δεν έχουμε σπίτια. Ναι, όταν ξεκίνησε η κρίση ακόμη από τις αρχές του 2010, τότε βλέπαμε ότι τα πάντα γκρεμιστήκαν. Οι τιμές είχαν πέσει κατακόρυφα. Υπήρχαν πολλά διαμερίσματα τα οποία ήταν κενά. Άρα λοιπόν ο καθένας που επιδίωκε και ήθελε να βρει, δεν κουραζόταν και ιδιαίτερα. Δεν προσέτρεχε σε μεσίτες για να βρει το διαμέρισμα να νοικιάσει και τα παιδιά του, τα οποία θα σπουδάζαν στην Κοζάνη, στην Καστοριά, τη Φλόρινα, γενικά στη χώρα, γιατί υπήρχε η κρίση η οποία μάστιζε και συνεχίζει να μαστίζει την ελληνική οικονομία αλλά και την ελληνική οικογένεια γενικότερα. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν αυτά τα πράγματα μάλλον έχουν ομαλοποιηθεί προς τα πάνω, οι τιμές ολοένα και αυξάνονται και οι στέγοι στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στη Φλόρινα και στα Γρεβενά είναι πάρα πολύ ακριβή. Τύρι να φτάσει στα επίπεδα προ-κρίσεως, να μην τολμήσουν, τολμώ να πω βέβαια, και να τα ξεπεράσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και έρχεται μέσα από ένα ρεπορτάζ που έχουμε αλλιεύσει από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Να πούμε ότι δύσκολα θα βρει κάποιος με ευκολία διαμέρισμα, υπάρχουν προβλήματα. Μέλει να δούμε βέβαια αν και οι τιμές πέσουν ή οι τιμές κρατηθούν στα ίδια επίπεδα. Αυτό που προέχει. Θα περιμένουμε καταρχήν τη Τετάρτη την ανακοίνωση των βάσεων, να δούμε ποιοι περνάνε, πού και πώς θα είναι πλέον οι φοιτητές που θα έρθουν εδώ και θα χρειαστούν φοιτητική στέγη. Για παράδειγμα, να δούμε ότι για τις γκαρσονιέρες και τα στούντια, οι τιμές αναμένεται να κοιμαθούν, στο ρεπορτάζ τονίζεται, πάνω από 250 ευρώ. Είναι ακριβές, είναι μεγάλες τιμές σε μια περίοδο που η χώρα διέρχεται μια κρίση και πόσο μάλλον η Δυτική Μακεδονία έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας πανελλαδικά και όχι μόνο πανευρωπαϊκά. Και εδώ, αντί να πέσουν οι τιμές, οι τιμές αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, ας ευχηθούμε να βρεθούν άλλες πολιτικές. Θα το δούμε και αναλυτικά σε ρεπορτάζ, αλλά 250 ευρώ είναι πάρα πολλά για έναν φοιτητή. Ίσως μπορεί να τα περιλαμβάνουν και όλα μέσα. Υπάρχουν και πολίτες εδώ που νοικιάζουν τα σπίτια τους και μέσα στην τιμή έχουν και την τηλεθέρμανση, έχουν και το ρεύμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πριν πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με την πεζογέφυρα του Αγίου Χιλίου, πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Έχουμε όσον αφορά εκεί την τηλεθέρμανση στην Πτολεμαϊδα. Τι ανακοίνωση έχουμε. Σωστά, να πούμε, έχουμε μια ανακοίνωση. Είναι βασικά ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας kozan.gr που κάνει λόγο ότι εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών περιβάλλοντος και αηφόρου ανάπτυξης 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ η επέκταση του δικτύου διανομής τηλεδέρμανσης στην περιοχή του οικισμού Νέας Καρδιάς και Εργατικών Κατοικιών Πτολεμαϊδα 1, 2, 3, 4 και 5 και του ΕΟΚ. Να πούμε ότι παραθέτει αναλυτικά η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο. Να θυμίσουμε εδώ στους φίλους τηλεθεατές και κυρίες αυτούς που κατοικούν στις κοινότητες Δρεπάνου και Κρόκου ότι μια ανάλογη διαδικασία περιμένουμε και εμείς αυτό το διάστημα και από την πλευρά του Δήμου Κοζάνης. Είχαμε πει πριν περάσουμε ας πούμε στη θερινή περίοδο ότι εκκρεμούσε η αίτηση από την πλευρά του Δήμου Κοζάνης προς το Υπουργείο
στο αντίστοιχο πρόγραμμα για να υπάρχει μια έγκριση για να ξεκινήσουν να υλοποιούνται τα έργα των τηλεθερμάνσεων που αφορούν στην κοινότητα Δρεπάνου και στην κοινότητα Κρόκου. Μια τέτοια αίτηση δεν είχε καταδεθεί τότε, δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η εξέλιξη, αλλά να θυμίσουμε εδώ ότι αυτοί οι οποίοι είχαν καταθέσει αιτήσεις για να καρποθούν την θετική έγκριση από το Υπουργείο ήταν ο Δήμος Εορδέας, ο Δήμος Φλόρινας και ο Δήμος Μεγαλόπολης. Περιμέναμε βέβαια και τον Δήμο Κοζάνης για να υπάρχει μια ανάλογη εξέλιξη και να βρεθούμε μπροστά πολύ σύντομα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι επιτέλους δρομολογείται η υλοποίηση των τηλεθερμάσεων που αφορούν στην κοινότητα. Ελπίζουμε να το δει η νέα δημοτική αρχή και να έχουμε κάποια απάντηση σε όλα αυτά. Τώρα, πριν πάμε να τα δούμε όλα αυτά, να πούμε ότι στη συνέχεια του δελτίου μας έχουμε τις ορκομοσίες από τις νέες δημοτικές αρχές της Δυτικής Μακεδονίας και των νέων δημοτικών συμβουλίων. Πάρα πολλά ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στις πρέσπες. Νικόλαος Μουτσόπουλος είναι το όνομα που δόθηκε στην πλωτή πεζογέφυρα που συνδέει το νησάκι του Αγίου Εχιλίου με την στεριά. Έχουμε και ανάλογο ρεπορτάζ στη συνέχεια όπου παραβρέθηκε και η γυναίκα του αείμνηστου Νικόλαου Μουτσόπουλου στην τελετή. Όλα αυτά γίνανε στη διάρκεια μιας σεμνής τελετής όπου πραγματικά έτσι το όνομα που δόθηκε στην πλωτή πεζογέφυρα είναι Νικόλαος Μουτσόπουλος. Από αυτό θέλησε τον τρόπο να τιμήσει ο Δήμος Πρεσπών τον Νίκο Μουτσόπουλο, τον δάσκαλο, τον μεγάλο επιστήμονα. Να πούμε ότι παρόν ήταν εκεί αντιπροσωπεία από τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης σε αυτήν τη σεμνή κατά τα άλλα τελετή. Μια και είμαστε όμως. Μπράβο να πούμε πάντως και στον Δήμο Πρεσπών και στον Δήμαρχο που πήραν αυτή την απόφαση να τιμήσουν τον Νίκο τον Μουτσόπουλο, ο οποίος συνδέει το όνομά του με τον Άγιο Αχίλιο και φυσικά με την Κοζάνη. Όποιος επισκεφτεί το Λογογραφικό Μουσείο θα δει το πλούσιο έργο του μέσα στο Λογογραφικό Μουσείο. Μια και είμαστε στις πρέσπες, Δημήτρη, να μείνουμε εκεί, να πούμε ότι συνεχίζεται να μένεται η φωτιά στο βροντερό των Πρεσπών της Φλόρινας, όπου βρίσκονται 10 οχήματα των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας και 75 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της. Από το απόγευμα του Σαββάτου, που άναψε η φωτιά, βρίσκονται στο σημείο που είναι αρκετά δύσβατο δυνάμεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στην κατάσβεση της συμβάλλουν και 2 καναντέρ. Οι μεγαλύτερες αιστείες της φωτιάς έχουν περιοριστεί, ενώ αυτή τη στιγμή δυνάμεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών βρίσκονται ακόμα πάνω στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν και τις αναζωοπυρώσεις που γίνονται λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Πάντως, δεύτερη φωτιά είδαμε φέτος στο Βροντερό Πρεσπών. Δηλαδή, δεν ξέρω, όλη εκείνη η περιοχή συνέχεια καίγεται. Δεύτερη φωτιά. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να είναι. Ο καθένας μας θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί ευνοούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι. Όταν ειδικά έχει αέριδες και αυτή είναι. 4 και 5 υποφόρων ευρωούν στο να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Ας ευχόμαστε και ας είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην αύριο μεθαύριο λέμε τι κάναμε, τι πράξαμε ή από δική μας αμέλεια ή από κάποιον άλλο. Εκτός βέβαια, θα είναι έργο εμπριστών. Μέχρι να δούμε βέβαια αν πραγματικά ήταν έργο εμπριστών. Πάμε να δούμε και άλλες δύο ειδήσεις για να ολοκληρώσουμε. Να πάμε σε ένα μνημόσυνο και μια θεία λειτουργία που αφορά βέβαια τα θύματα που έχουν προκύψει μέσα από τροχαία δυστυχήματα. Έτσι λοιπόν, την 5η 29 Αυγούστου. Θα έχουμε μνήμη αποτομής της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, όπου θα τελεστεί στο κημητηριακό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Θα υπάρχει σε Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο όπως γίνεται κάθε χρόνο. Και να κλείσουμε βέβαια από το χώρο του κινηματογράφου, να πούμε ότι σε λίγες μέρες, πιο συγκεκριμένα την 5η 29 Αυγούστου, θα έχουμε την αυλαία, το άνοιγμα της αυλαίας για τη νέα κινηματογραφική περίοδο στον κινηματογράφο Ολύμπιο της Κοζάνης. Έτσι λοιπόν, στην αίθουσα 1 θα προβάλλει την ταινία Fast Furious, Hobbs και Show. Είναι 2 προβολές εδώ, η πρώτη στις 7 το απόγευμα και η δεύτερη στις 10 το βράδυ. Ακόμη έχουμε τον Βασιλιά των Λονταριών στην αίθουσα 2, με 2 προβολές και εδώ, με μια προβολή εδώ, στις 7 η ώρα στα ελληνικά και την ταινία Κάποτε στο Χόλιγουντ, όπου εδώ έχουμε μια προβολή στις 9:30 το βράδυ. Μάλιστα. Ωραία. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκομοσίας του νέου Δημάρχου Καστοριάς Γιάννη Κορεντζίδη, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων. Την ορκομοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής και τον αγιασμό για τη νέα θητεία τέλεσε ο Μητροπολίτης Καστοριάς Σεράφη.